Α τα για τι επόμενε ημέρε, το Σαν Φρανσίσκο εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή τη Οικονομική Συνεργασία Ασία Ειρηνικού. Η μαζική παρουσία ηγετών περισσότερων από 20 χώρε αναμένεται να συνοδευτεί από εξίσου μαζικέ κινητοποιήσει. Οι διαδηλωτέ επιδιώκουν να πιέσουν του ηγέτε για ζητήματα όπω τα υπερκέρδη των πολιεθνικών, η κακοποίηση του περιβάλλοντο, οι κακέ εργασιακέ συνθήκε και εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, ο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμά. Τα βλέμματα αναμένεται να κλέψει την Τετάρτη η συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα παίζοντα την κατηγορία των οικονομικών βαρέων βαρών παράγουν μαζί πάνω από το 40% των παγκόσμιων προϊόντων και υπηρεσιών. Τυχόν διαφωνίε του εκτιμάται πω θα οδηγήσουν σε σοβαρέ συνέπειε. Θεωρώ πω αν οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν καταφέρουν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, πολλέ παγκόσμιε προκλήσει θα παραμεληθούν. Είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είτε για περιφερειακέ συγκρούσει όπω οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αν οι δύο πλευρέ δεν μιλούν και μάλιστα υπό σταθερού όρου, τότε ο συντονισμό σε τέτοια ζητήματα θα είναι αδύνατο. Το τέτα τέτ Biden-C είναι μόλι η τρίτη του εκ του συνάντηση μέσα σε μια τριετία. Εμπόριο, Ταϊβάν και Τεχνολογία ξεχωρίζουν από την ατζέντα, όπω και οι δύο πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσει αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα.